θέλω να σας πω ότι μετά από 13 χρόνια περικοπών οι συνταξιούχοι, μετά από 13 χρόνια που μας ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά όλες οι κυβερνήσεις, όταν το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απαγόρευσε τις αυξήσεις μέχρι το 2022, στη συνέχεια το μετέθεσε για το 2023, όταν αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ήρθε το 2019 να πει ότι θα συνεχίσουμε το 2023 να δοθούν αυξήσεις, και οι αυξήσεις που δίνονται είναι 6% με 7% μέσο σταθμικά στους συνταξιούχους, οι οποίοι, στους οποίους η προσωπική διαφορά δεν υπάρχει, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά δεν θα πάρουν αύξηση αλλά θα συμψηφιστεί. Και όταν η αύξηση αυτή δεν δίνεται στις επικουρικές συντάξεις, όταν δεν δίνονται τα δώρα μας, όταν οι αυξήσεις του τελευταίου διαστήματος στην ενέργεια και σε όλα τα προϊόντα μας έχουν αφαιρέσει ακόμη δύο συντάξεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά που εξάγγειλε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι αυξήσεις. Μειώσεις έχουμε, κυρία Κυριακίδου. Μειώσεις στο εισόδημά μας κυριολεκτικά, που γίνεται προνοιακό βοήθημα. Δηλαδή όλα τα χρόνια δουλέψαμε για να πληρώσουμε τα ασφαλιστικά μας ταμεία, όλα τα χρόνια πληρώσαμε να παίρνουμε συντάξεις επικουρικές και δώρα, και τώρα βλέπουμε κυριολεκτικά να έρχονται να υιοθετούν όλα αυτά οι κυβερνήσεις και να μας κάνουν και περισσότερες ακόμα περικοπές. Πολλοί λένε ότι είναι ψίχουλα για τους συνταξιούχους οι εξαγγελίες. Βέβαια εσείς μας λέτε ότι πολλοί όχι απλά δεν θα πάρουν αυξήσεις, ίσως δουν και μειώσεις, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Για ορισμένους είναι ψίχουλα, και για εκείνους που είναι ψίχουλα, σκεφτείτε, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 11-12%, όταν η ακρίβεια δηλαδή μαστίζει τον κόσμο μόνο το τελευταίο διάστημα, και του δίνουν αύξηση 6% μόνο στην κυρία Ζήταξη και όχι στις επικουρικές συντάξεις, αυτό είναι ψίχουλα. Αλλά ορισμένοι δεν θα πάρουν και αυτά τα ψίχουλα. Ποιοι είναι αυτοί οι ορισμένοι, κυρία Κυριακίδου? 1.200.000 συνταξιούχοι. Δεν θα πάρουν τίποτα. Ακόμα και τα αναδρομικά μας, τα οποία όπως ξέρετε ουσιαστικά πρόκειται για χρήματα ενός εντεκάμηνου, το 2015 μέχρι το 2016, τους 11 μήνες δηλαδή, μέχρι τότε ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, ουσιαστικά αυτά δεν έχουν δοθεί σχεδόν στο σύνολο των συνταξιούχων. Γιατί σε όσους δόθηκαν πάνω από 1.000 ευρώ, τι συνέβη τώρα? Πάνω από 1.000 ευρώ που είχαν γίνει μεγαλύτερες περικοπές, πήραν μόνο αύξηση για την κύρια σύνταξη, όχι για την επικουρική και όχι για τα δώρα. Και προσέξτε ακόμα ότι αυτοί οι άνθρωποι, τότε που πήραν αυτή την αύξηση, ήρθε η εφορία και τους τσεκούρωσε, μας τσεκούρωσε με 40 και 50% κρατήσεις. Και τώρα θα συμβεί κάτι παρόμοιο στους πιο χαμηλούς συνταξιούχους, δηλαδή θα πάρουν μια αύξηση, θα ξεπεράσουν το ποσό που ορίζει η εφορία βεβαίως, και θα έχουν και αυτοί κρατήσεις. Είναι πολιτικές αυτές αντιμετώπισης των προβλημάτων των απόμαχων της δουλειάς, είναι πολιτικές των ανθρώπων που έχουν φτιάξει όλο τον πλούτο που υπάρχει γύρω στην κοινωνία, που πλήρωσαν τα ασφαλιστικά τους ταμεία, που μας άρπαξαν σε μια βραδιά με το PSI δεκάδες δισεκατομμύρια, και μας αρπάζουν κάθε χρόνο. Το έχω πει και άλλη φορά, οι συνταξιούχοι πληρώνουν 8,5 δισεκατομμύρια από τις κρατήσεις που έχουν γίνει. Οι συνταξιούχοι πληρώνουν ακόμα εισφορά αλληλεγγύης. Ξέρετε, η εισφορά αλληλεγγύης που καταργήθηκε δεν είναι εισφορά του ΑΚΑΓΕ, του κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι εισφορά η φορολογική. Δηλαδή, για να, μας ακούει και ο κόσμος, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Η εισφορά του ΑΚΑΓΕ είναι περίπου 110, 120, 190 ευρώ. Και η εισφορά αυτή που καταργεί είναι μετά από 12.000 1,8 ευρώ. Δηλαδή 1,5 και κάτι παραπάνω ευρώ για το κάθε συνταξιούχο. Και πρέπει να περάσει, λέει, τα 45-50 χιλιάρια. Ποιος παίρνει τέτοιες συντάξεις? Μιλάμε ουσιαστικά για μια κοροϊδία. Έτσι να τα πούμε καθαρά. Γι' αυτό εμείς έχουμε μπροστά μας κινητοποιήσεις
Στις 5 το Οκτώβρη θα έχουμε πανατική συγκέντρωση στην Αθήνα και θα έχουμε ένα πρόγραμμα κινητοποιήσεων από τις αρχές του Οκτώβρη μέχρι τις 20 του Οκτώβρη σε όλη την Ελλάδα, με παραστάσεις, με διαμαρτυρίες, γιατί είναι ο μόνος δρόμος, ο δρόμος αυτός που μας έχει απομείνει. Και να σας πω κάτι ακόμα, αυτό που λέμε και το ξαναλέμε. Οι αγώνες των εργαζομένων, των συνταξιούχων του λαού, είναι, αν θέλετε, η προοπτική που πρέπει να έχει το εργατικό κίνημα και η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Και ιστορικά θα έλεγα ότι είναι η μαμή της ιστορίας, για το Ιερό Πεζοδρόμιο είναι η μαμή της ιστορίας και των εξελίξεων, και ό,τι κερδίθηκε, κερδίθηκε από τους αγώνες. Κύριε Κουμπούρη, κλείνοντας, να πούμε ότι εσείς είστε εδώ και λίγους μήνες, όχι απλά μόνο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσποδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, αλλά είστε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσποδίας Συνταξιούχων. Ναι. Έχω λίγα χρόνια σε αυτό, έγινε γνωστό τώρα, εντάξει. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω το εξής. Στο πρόσωπο το δικό μου τιμήθηκε ο συνταξιουχικός κόσμος της Ελλάδας για τους αγώνες του. Είναι και άλλοι αγωνιστές που παλεύουμε μαζί, στην ίδια γραμμή, με τις ίδιες προϋποθέσεις, με το ίδιο πείσμα και το ίδιο πάθος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ορισμένοι άνθρωποι που ακούγεται περισσότερο το όνομά τους, αλλά πιστέψτε με ότι αυτό τον τίτλο θα τον άξιζαν και πολλοί άλλοι. Πάντα σημνός, πρόεδρε. Πάντα σημνός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε ο φετινός χειμώνας να μην είναι τελικά τόσο δύσκολος όσο προμηνύουν οι καταστάσεις. Εμείς θα τον κάνουμε θερμό με τους αγώνες μας. Θα τον κάνουμε θερμό με τους αγώνες μας. Μέσα στην πανδημία οι συνταξιούχοι δεν σταμάτησαν και τώρα δεν θα σταματήσουν. Δίνουμε παράδειγμα για τους εαυτούς μας. Παλεύουμε όχι μόνο για μας, παλεύουμε για τα παιδιά μας, γιατί βλέπουμε τα νέα παιδιά που έρχονται στη ζωή είναι με πολύ χειρότερες προϋποθέσεις για την εργασία τους, για τα δικαιώματά τους, για τους μισθούς, για τις συντάξεις που θα πάρουν αύριο, σε πολύ χειρότερη μοίρα και κατάσταση. Αυτή την κατάσταση πρέπει να την αλλάξουμε. Και εμείς με τους αγώνες και η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, οι μικροί επαγγελματίες που υποφέρουν από τις πολιτικές αυτές. Θα έλεγα να πάρουμε εμείς οι εργαζόμενοι τις βάνες του αερίου στα χέρια μας και του πετρελαίου.